Με έχουν φτάσει οι υπογραφές που έχουμε συγκεντρώσει για. Να αλλάξουμε θέμα. Τίτλο. Οι υπογραφές που έχουμε συγκεντρώσει για την επιστροφή του αστυνομικού τμήματος στο Κερατσίνι. Γιατί, όπως έχουμε πει, έχει φύγει. Παρακαλώ. Έχει φύγει το αστυνομικό τμήμα από το Κερατσίνι μέσα σε μια νύχτα με απόφαση του κυβερνητικού δημάρχου του κυρίου Χρήστου Βρετάκου και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το εξαφάνισε μια νύχτα. Αυτή τη στιγμή έχουν μαζευτεί περισσότερες από 8.500 υπογραφές. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. 8.500 υπογραφές έχουμε συγκεντρώσει για την επιστροφή του αστυνομικού τμήματος στο Κερατσίνι. 8.500 υπογραφές. Μέσα σε λίγες μέρες. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Ο κόσμος θέλει υποστασία του. Ο κόσμος δεν μπορεί να είναι στο έλεος του Θεού και μόνο και να εύχεσαι μη σου μπει ο κακοποιός, ο κλέβης στο σπίτι σου. Ένα περιπολικό μόνο για ολόκληρο Κερατσίνι και ολόκληρη Δραπετσόνα. Ένα. Παραδέκτο. Σας κλέβουν το σπίτι. Έχετε τρία δικήματα την ίδια ώρα. Σας έχει συμβεί κάτι κακό σε τρεις πολίτες, ο οποίος προλάβει πρώτος. Πώς δεν είναι παιχνίδια, ο πιο γρήγορος κερδίζει, ο πιο γρήγορα θα δει αστυνομικό. Έτσι είναι, δυστυχώς. Έτσι κατάσταση τα πράγματα. Μας τα έλεγε και εδώ και τα κατήγγειλε και ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Πειραιά. Εδώ λοιπόν βάζουμε υπογραφές, βάζουμε τον αγώνα μας, βάζουμε πλάτη και ζητάμε αστυνομικό τμήμα πίσω στο Κερατσίνι. Το εξαφάνισαν οι κυβερνώντες μαζί με τον δήμαρχο της αριστεράς. Της αριστεράς, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ. Μη θίγω τους αριστερούς, έτσι, πολίτες. Ναι. Ζητώ συγγνώμη. Ο πιο κυβερνητικός του κυβερνητικού ο δήμαρχος. Κερατσινίο. Δραπετσόνας. Ο κύριος Βρετάκος. Τέλος! Ο κόσμος θέλει αστυνόμευση. Ο κόσμος θέλει να κοιμάται ήσυχος το βράδυ. Δεν γίνεται σε κάθε γειτονιά να υπάρχει παραβλητικότητα. Εμπόριο ναρκωτικό στα πάρκα μας. Απειλές σε κόσμο. Ληστείες. Δεν έχουν αφήσει περίτερο για περίτερο. Οι πιστολάδες. Δεν έχουν αφήσει διαμέρισμα για διαμέρισμα. Οι ληστές. Οι τσαντάκηδες. Οι ανώμαλοι. Που παρενοχλούν τα παιδιά στα παιδικά, στις παιδικές χαρές και στα πάρκα. Και όταν γυρίζουν τα φροντιστήρια και τα σπίτια για να πάνε στο σπίτι τους. Όχι κύριε, πρέπει να υπάρξει προστασία του πολίτη. Υπάρχει ένα Υπουργείο που λέγεται Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μόνο προστασίας του πολίτη είναι αυτό το Υπουργείο. Εδώ λοιπόν παλεύουμε όλοι για ώστε ο πολίτης να έχει προστασία. Ξαναλέω μεγάλο ευχαριστώ για τόσες χιλιάδες υπογραφές οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί και συνεχίζουμε. Αστυνομικό τμήμα το φέρουμε πίσω. Όπως επίσης δεν θα αφήσουμε τη δημιουργία του τζαμιού στο Κερατσίνι και στα Πετσόνα. Θα παλέψουμε και παλεύουμε. Και μαζί μας τι έχουμε τον κόσμο. Μαζί μας έχουμε τους πολίτες. Και λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και δεν λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Γιατί μας έχουν πλησιάσει, έχουν έρθει στα γραφεία μας από ολόκληρη την Αττική. Κόσμος από ολόκληρη την Αττική. Να έρθει να μαζέψει εκείνες τις υπογραφές, να υπογράψει, να βοηθήσει. Δεν γίνεται να μουσουλμανοποιήσουμε όλες τις γειτονιές. Φτιάξτε το τζαμί στην Εκάλη, τα λέω κάθε μέρα. Στο τέλος θα γίνω κουραστικός, αλλά πρέπει να ακουστεί η φωνή μας. Οι πολίτες έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Η δύναμη στα χέρια τους είναι υπογραφή. Και πιο σημαντική είναι η ψήφος στην κάλπη. Η πιο σημαντική εντολή που δίνεται. Η ψήφος στην κάλπη. Το μόνο όπλο που έχει μείνει. Η ψήφος στην κάλπη. Γιατί δεν γίνεται στην Εκάλη. Γιατί εκεί δεν είναι ο δήμαρχος ο κολλητός του Πρωθυπουργού. Εκεί μένει το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι και η πλούσια εκεί πέρα, θα τους λερώσει γι' αυτό. Βέβαια. Έτσι. Που πάμε στο Κερατσίνι να Πετσόνα. Όχι κύριε. Όπου η Βρωμιά να βρούμε. Όχι κύριε. Δικαίωμα όλοι έχουν στο να προσεύχονται. Και έχω πει και τα είπα και χθες ότι εδώ έχω σε αυτό εδώ το κινητό τηλέφωνο. Σε αυτό εδώ το κινητό τηλέφωνο. Αυτό που μας έδειξε. Έχουμε τα ντοκουμέντα μας για τη λειτουργία παράνομου τζαμιού στην περιοχή του Κερατσινίου με τη διεύθυνση, το κτίριο και οι κραυγές μίσους οι οποίες ακούγονται.
ο κόσμος φοβάται δικαιολογημένα και εμείς μαζί. Αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε το στόμα μας υπό την επειδή απειλούμαστε ή επειδή φοβόμαστε. Εδώ λοιπόν μπαίνω μπροστά εγώ και λέω ναι κύριε, θα πούμε την αλήθεια. Θα ξεσκεπάσουμε την αλήθεια. Τζαμί έχει το κερατσίνι. Έχει! Ξέρουμε τη διεύθυνση. Τι ξέρουμε! Ακούγονται κραυγές μίσους. Να το τονίζεις. Ακούγεται δυστυχώς! Να το τονίζεις. Δυστυχώς ακούγεται. Το πρόβλημα. Δυστυχώς ακούγεται. Έχει κάνει παρέμβαση ποτέ η αστυνομία ή οι αρχές? Όχι. Κάνουν ό,τι θέλουνε. Ναι, κάνουν ό,τι θέλουνε. Θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσουμε? Όχι, δεν το επιτρέπουμε να κινδυνεύσουμε. Δικαίωμα στην πίστη έχουμε όλοι. Όπως και στην προσευχή. Και στην προσευχή και στους χώρους λατρείας. Όχι όμως στα κηρύγματα αμίσους. Εκεί έχεις λοιπόν. Δείξει κατ' επανάληψη εκεί λοιπόν. Οι μάμιδες τέτοιους εδώ. Έχεις δείξει οι μάμιδες που δεν φοβούνται ούτε τη CIA. Πάμε το ξαναδούμε, θα το δούμε ξανά, να το ξαναδούμε. Να το δούμε. Αυτά φοβόμαστε. Να το δούμε. Φοβισμένοι είμαστε. Και βλέπουμε την ίδια στιγμή εδώ να πατάει ο άλλος με το αυτοκίνητο τον ιερέα. Πήγε να το σκοτώσει. Που βγήκε ο ιερέας και του είπε σε παρακαλώ πολύ. Μα χαλά στη λειτουργία, χαμήλωσε τη μουσική που έχει βάλει σε διαπασόν επίτηδες. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Δηλαδή. Μεγάλη Δευτέρα έγινε αυτό το σύμβαν. Και πήγε να πατήσει τον. Και χτύπησε και πήγε να τον σκοτώσει τον ιερέα με το αυτοκίνητο. Είμαστε η Ελλάδα της Ορθοδοξίας. Η Ελλάδα της Ιανοσύνης. Και η Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπου... Πάνε να μας μουσουλμανοποιήσουν. Και όπου υπάρχουν χριστιανοί, βλέπετε τις τελευταίες μέρες. Παντού γίνονται δολοφονικές επιθέσεις. Και βλέπεις και λες ότι είσαι χριστιανός και σε αποκαλούν φασίστα. Γιατί? Γιατί είσαι χριστιανός και κάνεις το σταυρό σου. Κάνεις το σταυρό σου, η γιαγιά του πατέρα μου τη Μικρά Ασία στο Διωγμό, ξέρετε με τι ήρθε, ποια είναι η υπάρχοντά της. Με μια πέσωσε. Εικόνα είμαι σίγουρος. Με μια εικόνα. Είμαι με σίγουρος. Την εικόνα της Παναγίας. Όπως και ο παππούς μου που τα με την εικόνα της Παναγίας. Η προγιαγιά μου όταν έφυγε από το ολοκαύτωμα στη Σμύρνη με την εικόνα ήταν της Παναγίας. Αυτό πήγαινε να προστατεύσει και να πάρει μαζί. Φασίστρια ήτανε. Φασίστρια ήτανε. Πάμε να δούμε τι γίνεται, τι γινόταν στην Αθήνα που αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε. Παρακαλώ. सुनो बेदारी का वक्त है जागो जागने का वक्त है कुछ नीम चढ़े मुसलमान कहते हैं तुम्हें जलसे उठा के ले जाएगी हमें जलसियों को जूतों के नोक पर रखते हैं हमें किसी जलसे की कोई परवाह नहीं है अरे तुम दुनिया भर जलसियों की बातें करते हो हम तो अपने आका की एजेंसी एजेंट बने बैठे हुए हैं इमाम इस अफ्तो से अपेलाथी के तुन यनवारियो टू 2010 मालिस्ट अपेलाथी के Εδώ λοιπόν θα πρέπει η ελληνική αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της. Εμείς συνεχίζουμε εδώ τις υπογραφές. 2-12-2-14-25-00. Υπογράψτε τώρα για να μην γίνει τζαμί στο Κερατσίνι και στην Ταπετσόνα. Κάθε μέρα σας παρουσιάζω συγκεκριμένο θέμα γιατί είναι μεγάλη σημασία για τους κατοίκους της περιοχής. Κάνω έκκληση. Κάνω έκκληση. Έκκληση. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, ενημερώστε τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, τους συγγενείς σας για το τι ακριβώς πάει να γίνει. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή είχαμε την ευκαιρία να σώσουμε, έχουμε ακόμα το προβάδισμα να σώσουμε το να γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή μας. Ξαναλέμε, δικαίωμα στην προσευχή έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ο καθένας είναι ελεύθερος να προσευχείτε. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα. Θέλει. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα. Και ξαναλέω, είναι λυπηρό κάποιοι που τους βολεύει,
που τους βολεύει για πολλούς λόγους, είναι πολλά μεγάλα τα συμφέροντα. Και μόνο τα ψηφαλάκια φτάνουν, Φίλιππε. Έτσι. Οι ψήφοι δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι δημιουργώντας τζαμιά στη χώρα, άμα διαβάσουμε λίγο γιατί λένε και οι διατάξεις, σιγά σιγά θα απαγορεύεται ο παπάς της εκκλησίας μας να ψάλλει από τα ηχεία, γιατί θα ενοχλούνται. Έτσι. Θα τους προκαλούν, θα τους προκαλεί ο Σταυρός στον τρούνο της εκκλησίας. Βασικά είναι το κερασάκι σε μια τούρτα που λέγεται μεταναστευτικό. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Έτσι. Σε άλλες χώρες που είχαν δημιουργηθεί δεν τα πλήρωνε το δημόσιο. Τα πλήρωνε μόνοι τους. Ναι, και δεν υπάρχει δημόσιο τζάμι. Έτσι, μόνο στην Αθήνα. Ευρώπη, μόνο στην Ευρώπη, Αθήνα. Στην πολιτισμένη Ευρώπη. Μόνο στην Αθήνα. Που χωράει μόνο 500 λικοτέτσι, δεν μας φτάνει. Που πάμε, φέρνουμε μεγαλύτερο, πάμε. Δίνει εκεί πρωθυπουργός, υπουργεία και δήμαρχος στο Κερατσίνι. Είναι λυπηρά να γίνονται όλα αυτά. Το σχέδιο λοιπόν δεν θα περάσει αυτό. Και το φωνάζουμε και θα το φωνάζουμε. Πηγαίνετε στην εκκλησία, προσευχηθείτε, είναι άγιες μέρες. Να έχετε δύναμη όλες οι οικογένειές σας και να μην επιτρέψουμε να μας μουσουλμοποιήσουν και να μας δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Θέλετε ελεγχόμενα τζαμιά, φτιάχτε στην Εκάλη που έχει πιο καθαρό αέρα. Εγώ έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χιλιάδες πραγματικά ανθρώπους που βρήκαν και έχουν το έντυπο συλλογής υπογραφών. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα που κάνουμε αυτή την εκπομπή με μένα παρουσιαστή. Θα με αντικαταστήσουν επάξιες συνάδελφοι. Λόγω εκλογών που κατεβαίνω για δήμαρχος στο Κερατσίνι και στα Πετσόνα, δεν θα μπορώ για ένα μήνα να είμαι ζωντανά κοντά σας. Μόνο μία φορά σε αυτό το μήνα θα μπορούμε να ξανασταθούμε τηλεοπτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ όλους εσάς να συστρατευτείτε μαζί μας και να υπογράψετε για να μην γίνει το τζαμί στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα. Δεχτήκαμε πόλεμο, λάσπη, μεγάλη λάσπη, μεγάλο πόλεμο, αλλά εμείς συνεχίζουμε δυνατοί. Συνεχίζουμε δυνατοί γιατί είμαστε περήφανοι, είμαστε Έλληνες, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και θέλουμε να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας, τα σπίτια μας. Και τα παιδιά μας. Τη θρησκεία μας, τις παραδόσεις μας, τα παιδιά μας. Το τρίπτυχο. Εδώ, κύριε Καμπούρη, λοιπόν. Ο πατέρας μου μας μεγάλωσε με αυτές τις τρεις αξίες ως απόστρατος του ελληνικού στρατού και μας έλεγε θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Όταν καταφέρεις να τα διαλύσεις αυτά, έχεις διαλύσει και ένα κράτος. Μάλιστα. Άμα τα λες όμως είσαι φασίστας. Ναι. Εγώ ξαναλέω, φασίστρια ήταν η προγιαγιά μου που έφυγε από τη Σμύρνη στο Ολοκαύτωμα με την εικόνα της Παναγίας. Φασίστρια ήτανε. Ερωτώ. Ερωτώ! Φασίστρια ήτανε! Αυτή κρατήσατε την Ελλάδα όμως. Φασίστρια ήτανε! Πάμε παρακαλώ πολύ σε διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να δώσουμε κολαγόνα στους φίλους τηλεθεατές. Όχι ένα.